καταλάβω. Πριν πήγες να ξεκινήσεις τη συζήτηση, ενώ έχουμε έρθει εδώ πέρα για να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Ναι, αυτό και το δίκοψα μόνος μου. Καλώς ήρθατε! Καλώς ήρθατε! Δεν ήσουν έτοιμος. Καλώς ήρθατε σε ένα ολοκένουριο Chilling Couch έκτακτο. Διότι, παιδιά, οι ειδήσεις δεν σταματάνε ποτέ. Εμείς είμαστε εδώ πέρα, ακόμη για καλοκαιράκι, με το ερκοτουζιονάκι μας, κυριλέ. Δεν πάμε διακοπές για εσάς. Βασικά, δεν πάμε διακοπές γιατί δεν έχουμε λεφτά. Αλλά ας πούμε τώρα ότι δεν έχουμε διακοπές. Για εσάς το κάνω. Ναι, βρε. Το ζητάγατε και πάρα πολύ κιόλας να κάνουμε επεισόδιο. Άντε. Άντε, επειδή το ζητήσατε, θα κάνω. Τώρα ξεκινάσαμε τις εκπομπές. Καταρχάς, σήμερα έχω έρθει με πράσινη μπλουζίτσα. Μόνο και μόνο γιατί γιορτάζω. Ποιο είναι αυτή πάνω, ποιο είναι αυτό. Ο Silver Surfer. Είναι και, και της επικαιρότητας, ναι. Η μπλούζα, έτσι. Έτσι όπως καθόμασταν, εγώ κοιμόμουν, ο Αντρέας ήταν ξύπνιος και βλέπω να χτυπάει μήνυμα. Μου στέλνει ότι δεν το πιστεύω, μου λέει αυτό που βλέπω. Τη διάβασα μόλις. Τη διάβασα μόλις τώρα. Και βλέπω ότι ο Robert Downey Jr. επιστρέφει. Μου το έχει στείλει σε φωτογραφία. Επιστρέφει ως Dr. Doom στο MCU. Το βλέπω εγώ αυτό. Λέω τώρα κάνα fake news θα είναι. Κάτσε, λέω να μπω να το διασταυρώσω. Να δω αν όντως. Και μπαίνω όντως και με το που μπαίνω στο Instagram και κάνω μία έτσι μια ανανέωση. Με τη μία μου βγάζει το Robert Downey Jr. να κάνει κιόλας και αναπαράσταση με τα χέρια. Τα δικά του, ναι. Ναι, ναι, easter egg και καλά από την σκηνή του Iron Man, από το πρώτο Iron Man, που κάνει το Jericho την δοκιμή. Και λέω, α, Θωμά, τα έλεγες. Δεν μου φάνηκε περίεργο, παιδιά, γιατί το περίμενα. Και αν υπάρχει, είχα πει ότι όταν απελπιστεί πια η Marvel, όταν θα φτάσει στο έσχατο σημείο της, θα επιστρατεύσει τα μεγάλα της όπλα. Δηλαδή, πιο απελπιστική στιγμή από αυτή δεν υπάρχει. Ο κόσμος έχει ξενερώσει. Ό,τι την έχει βγάλει μέχρι τώρα, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, είναι χάλια. Δεν βλέπετε. Άντε να είναι μέτρια στην καλή περίπτωση. Μέτρια προς κακή. Εκτός από 2-3, ας πούμε. Ναι, εκτός από εξαιρέσεις. Και πέραν των άλλων, ήρθε σε όλο αυτό να προσθεθεί και το ban του Majors, ο οποίος κατηγορείται για αυτά που κατηγορείται, τέλος πάντων. Και πλέον δεν καταλαβαίνετε ότι η Marvel, με το που ακούστηκε αυτό τώρα αθώος, ξεαθώος, μια μεγάλη εταιρεία σαν τη Marvel, ναι, δεν πρόκειται να ρισκάρει. Με το που το άκουσε αυτό, ρε παιδί μου, γεια σας, τα λέγαμε, τον εξαφάνισε. Από την αρχή ήταν. Ναι, δεν είναι ένας απλός ηθοποιός. Εξαφανίστηκε ο ηθοποιός πάνω στον οποίο θα στηριζόταν ολόκληρο το Phase 5 και 6. Και ολόκληρο το σενάριο. Που ήδη άρχισε έτσι και τον είδαμε. Ακριβώς. Καλά, φοβερή ταινία. Άρα εντάξει, τον είδαμε και τρελαθήκαμε τώρα. Ναι, εντάξει, και στο Loki. Δεν τον είδαμε μόνο αυτό. Δεν τον είδαμε μόνο στην ταινία. Και στο Loki, ναι. Στο Loki ήταν ωραίος, μου άρεσε αυτή η εκδοχή του. Τώρα, εφόσον λοιπόν έγιναν όλα αυτά, τόσα στραβοπατήματα, και εφόσον έβλεπαν ότι οι πωλήσεις τους πέφτουν κακά τα ψέματα και τον Deadpool και Wolverine, αν έβγαινε σε μια άλλη εποχή της Marvel, θα γινόταν όχι χαμός αυτή τη στιγμή. Οπουδήποτε και να κινείσαι, όπου κινούμε και άνοιγε, οτιδήποτε στον δρόμο. Μιλάγανε γι' αυτό. Ούτως ή άλλως μιλάνε γι' αυτό, ναι, και τώρα, αλλά δεν είναι τόσο μεγάλο το hype όσο θα ήταν άλλες εποχές. Βέβαια, φταίει και η χώρα μας, διότι τον Αύγουστο πεθαίνουν όλα εδώ στη χώρα μας. Δεν λειτουργεί τίποτα. Καλά, αν έβγαινε Χριστούγεννα εκεί, Νοέμβριο εκεί. Ναι, όπως το No Way Home, ας πούμε. Γι' αυτό το είπα. Ναι, θα γινόταν χαμός. Καταρχάς, δεν θα πω εγώ θα πω μετέπειτα την άποψή μου, να πει ο Αντρέας την άποψή του πώς βλέπει την επιστροφή του Robert Downey Jr. Εγώ θέλω να αρχίσω από τα θετικά, γιατί έτσι θέλω να το δω. Ωραία. Επειδή εσύ θα πεις τα δικά σου. Ναι. Εγώ θα πω ότι απλά χαίρομαι που τον ξαναδώ, ναι, σε ταινία Marvel. Ό,τι ταινία και να είναι αυτή. Που φαντάζομαι δεν θα είναι τόσο χάλια όσο οι προηγούμενες που είδαμε, όπως είπες. Ελπίζεις, δεν φαντάζεσαι. Που ελπίζω, ναι, αυτό που ελπίζω. Ναι. Όπως είπα και τον Deadpool. Μου ήρθε μια μικρή ελπίδα. Και απλά χαίρομαι που θα τον ξαναδώ. Τώρα ο χαρακτήρας που θα παίξει, επειδή είναι κακός και τον Robert Downey Jr. τον έχει συνδέσει με τον καλό, όχι απλά τον καλό, ένα καλό. Εντάξει, πάντοτε ήταν και λίγο κακός ο Τον Iron έχει συνδέσει τώρα. Ο Tony Stark δεν ήταν ο ορισμός του ήρωα. Ναι, αλλά είναι αυτός που έσωσε όλη την ανθρωπότητα. Τώρα τι είναι να του πεις ότι. Ότι είναι λίγο κακός. Εξελίχθηκε έτσι. Ναι, ακριβώς. Και είναι ο ήρωάς σου. Ο παιδικός σου ήρωας, ας πούμε. Ναι, ναι. Και τώρα ξαφνικά γίνεται κακός. Αυτό είναι λίγο αρνητικό για μένα. Μα δεν είναι ο ίδιος χαρακτήρας, υποτίθεται. Είναι ο ίδιος ηθοποιός. Η φάτσα που θα βλέπεις. Θα τη βλέπεις. Βέβαια δεν τη βλέπεις, γιατί είναι η μάσκα. Κάτσε να δούμε. Ναι, αλλά θα ακούς τη φωνή. Θα ακούς τη φωνή, σίγουρα. Ξέρεις ότι αυτός είναι πίσω από τη μάσκα. Βέβαια, οι δυνάμεις του κακού και όλα αυτά που διάβασα είναι ότι του ταιριάζουν πάρα πολύ του Robert Downey Jr. Δεν έγινε τυχαία επιλογή, επειδή είναι ο Robert Downey Jr., ας πούμε. Του ταιριάζουν. Είναι ένας Iron Man εξελιγμένος. Είναι super human Iron Man. Πώς θα το πω, δεν είναι απλός άνθρωπος. Γι' αυτό ταιριάζει πάρα πολύ. Εγώ θα πω αυτά τα θετικά. Πες τα δικά σου.
τώρα εσύ. Ας ακούσουν ντροπή, εδώ. Ντροπή, ντροπή και έσχος. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που πήρατε το μεγαλύτερο σύμβολο. Δεν με ενδιαφέρει αν θα έρθει η variant, αν θα έρθει οτιδήποτε άλλο έρθει. Ντροπή, διότι ξεκάθαρα. Τώρα εντάξει, άμα θέλετε να χαρείτε, χαρείτε. Εντάξει, προφανώς και εγώ θα το ευχαριστηθώ που θα δω τον Robert Downey Jr. όπως και να το δω στην μεγάλη οθόνη. Προφανώς θα πάω να τον δω ούτως ή άλλως θα πήγαινα, αλλά είναι ντροπή. Ντροπή πρώτον, γιατί όλο αυτό το έκαναν μόνο και μόνο για να σώσουν την κατάσταση και να δείτε ότι σεναριακά τουλάχιστον το ότι εξαφανίζεται ο Kang, ο κατακτητής, δεν θα εξηγηθεί με σοβαρό τρόπο. Μη και δεν το εξηγήσουν καν, έτσι. Το καν εγώ πιστεύω ότι δεν νομίζω. Καλά. Εγώ σας λέω απλά θα ξεχαστεί το πράγμα. Είδαμε, επαναλαμβάνω, ένα ολόκληρο στάδιο γεμάτο Kangs. Ναι. Έτσι, αυτό πώς το γυρνάς? Πώς τον μπαλώνεις αυτό? Πέφτει ένας μετεωρίτης και πάνω λίγα. Όχι, να σας πω πώς τον μπαλώνεις αυτό. Φέρνεις τον Robert Downey Jr. πίσω. Και δεν μιλάει κανένας. Το κάνεις Dr. Doom και κάνουν όλοι χαχαχα, χουχουχου, τραλαλά, τραλαλό. Ο Robert Downey Jr. επέστρεψε. Όχι, διότι εάν αυτή τη στιγμή η Marvel είχε να αναδείξει και έχει να αναδείξει κάτι, είναι η διαδρομή της μέχρι το 2019. Mm. Από εκεί και πέρα, οτιδήποτε και να κάνει, δεν μπορεί να το σώσει αυτό το πράγμα που έχει δημιουργήσει από τότε. Δεν σώζεται. Πώς θα σωθεί? Παιδιά, φανταστείτε ότι το 2026 θα έχουμε. Το 26 θα βγουν οι Avengers, οι ταινίες. Το 26 μέχρι το 27. Σίγουρα το 26 νομίζω. Το Doomsday που θα είναι και ο Dr. Doom. Ωραία. Θέλω να δω πώς ακριβώς θα έχει προετοιμάσει τον δρόμο η Marvel ώστε να φτάσουμε στο Doomsday. Γιατί δεν είναι απλά. Όταν ήρθε το Infinity War και το Endgame, είχαν βγει οι ταινίες που έπρεπε να βγούνε ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για να φτάσουμε εκεί. Μέχρι τώρα υποτίθεται ότι η προετοιμασία για αυτή την στιγμή ξεκινήσει από το Phase 4. Μήπως θυμάται κανένας το Phase 4, να δείτε σε τι ποιότητα βρισκόμαστε, σεναριακή. Το τίποτα. Ναι. Και η προετοιμασία βαφτίζαμε... έχει γίνει με βάση τον Kang κιόλας. Ναι, βαφτίζανε ταινιάρες τα Shang-Chi και, ναι, και, ναι. Και τα όμοια με αυτά. Δεν γυρνάει αυτό, παιδιά, δεν σώνεται. Σώνεται μόνο με χαχαχαχουχου. Με φέραμε πίσω τον Robert Downey Jr. Φέραμε φέρουμε πίσω... και άλλους, λογικά. Ναι, έχουμε φέρει πίσω κι άλλους. Ναι. Θα φέρουμε, ναι, σίγουρα. Δεν μπορούμε να πούμε τώρα. Ναι. Δεν θέλ... ναι. Αλλά είναι εμετικό. Είναι κίνηση απελπισίας. Ναι, εννοείται. Και μόνο απελπισίας. Και όχι μόνο τον Robert Downey Jr. Φέρανε και τους σκηνοθέτες, τους παλιούς, τους Russo Brothers. Φέρανε και, τους, και τα αδέρφια Russo πίσω. Άλλη μια κίνηση απελπισίας. Ναι, διότι εννοείται. Άλλοι ήταν οι σκηνοθέτες αυτών των ταινιών. Γιατί βλέποντας μόνο τον Robert Downey Jr. και πάλι θα. Δεν θα είχε κανένας ελπίδα. Ναι, θα χάλια ταινία θα είναι. Ενώ τώρα ακριβώς. Μαζί και με αυτούς έχουν ελπίδα ότι θα είναι καλή ταινία. Θα είναι καλή ταινία, σίγουρα είναι η Russo Brothers. Ναι, ναι, αυτό. Δηλαδή πραγματικά φαίνεται ότι είναι απελπισίας κίνηση γιατί φέρανε όλους τους παλιούς πίσω. Κλείνοντας το μάτι και λέει: κοιτά, κοιτά, θα είναι καλές ταινίες. Έφερα αυτούς που βγάζανε τις καλές ταινίες. Δηλαδή, τόσο καιρό μας κοροϊδεύατε. Μπορεί. Τι κάνατε? Τόσο καιρό που πήρα τα λεφτά μας για να πάμε να δούμε τις ταινίες σας, μας κοροϊδεύατε. Δεν γυρνάει, παιδιά, αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι και ο κόσμος έχει κουραστεί από όλο αυτό. Γιατί σας λέω ότι φαίνεται. Παρουσιάστηκαν για να δείτε τώρα τι πράγμα κάνει η Marvel. Το μόνο πράγμα με το οποίο εντυπωσίασε το κοινό της η Marvel ήταν με κάμεος. Χωρίς καν να έχουν βγει ταινίες. Καταλαβαίνετε τι λέω. Κάνανε κάμε, δηλαδή εντυπωσίασαν το Comic Con όχι με αυτό καθ' αυτό το προϊόν τους που είναι οι σούπερ ήρωες και οι ταινίες τους. Ενθουσίασαν το κοινό φέρνοντας έναν ηθοποιό από το παρελθόν. Και το μόνο που έμεινε είναι αυτό. Ναι. Αλλά δεν έμεινε τίποτα άλλο. Είδατε, μήπως είδατε την παρουσίαση των Thunderbolts στο Comic Con? Την είδες την παρουσίαση τους? Είδα. Είτε την είδες, είτε δεν την είδες. Σου μην ξέχασε. Είναι ακριβώς το ίδιο. Πράγμα. Mm-hmm. Παιδιά, πρώτη φορά βλέπω να είναι επί σκηνής όλο το cast μιας ταινίας και να μην λένε τίποτα. Δεν λέγανε τίποτα. Και μάλιστα το Thunderbolts το έχουν βάλει και με ένα αστερίσκο και το λέγανε με αστερίσκο και κανένας δεν ξέρει τι είναι αυτός ο αστερίσκος. Και λέγανε και δεν λέγανε πράγματα. Τίποτα. Δεν είχαν να πούνε κάτι καινούριο για την ταινία. Δεν ξέρουνε. Δεν ξέρουν τι. Και λέει ο Kevin Feige λέει ότι και καλά λέει δεν λέμε, θα πούμε μόνο μετά την ταινία. Ποιος? Εσύ θα πεις μόνο μετά την ταινία? Από πότε η Marvel το κάνει αυτό? Δεν λέει. Πες την αλήθεια ότι δεν έχεις απλά τίποτα να πεις. Γιατί απλά. Αν τώρα... και η ταινία βγαίνει του χρόνου νομίζω για να ανακοινωθεί. Ναι, είναι στο επόμενο phase. Είναι, στο επόμενο... Ναι. Είναι τέλος το επόμενο phase. Σαν να λέμε. Οι Thunderbolts είναι ή νομίζω βγαίνουν. Ναι, τέλη του 25 νομίζω το 25, βγαίνουν. Στο 25, το 25 βγαίνουν τέλος πάντων. Μέσα στο 25, 25. Βγαίνουν, ναι. Οπότε, τι ψάχνετε να βρείτε? Να ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή. Είδα τον Fantastic Four, το cast του Fantastic Four. Εκεί φάνηκε ότι είχαν λίγα παραπάνω πράγματα για να κοιτάξουν. Και είναι και λόγω του cast που είναι. Είναι πολύ ωραίο τώρα με Πέτρο Πασκάλ και τον Joseph Quinn από το. Ναι. Stranger Things. Απαραίτητο να προωθήσουν Fantastic Four, γιατί Fantastic Four είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τον Dr. Doom.
ούτως ή άλλως. Ναι. Ειδικά ο αρχηγός τους. Πάνω σε αυτό που είπες ότι ταιριάζει ο Iron Man με τον Dr. Doom. Στα κόμικ ο ένας δεν δέχεται τον άλλον κανονικά. Δεν είναι σαν χαρακτήρες, σαν δυνάμεις. Ο Dr. Doom, ναι, είναι σαν να λέμε ένας παντοδύναμος Iron Man. Super Iron Man, ναι. Ναι, αλλά εγώ τουλάχιστον, παιδιά, ξαναζεσταμένο φαΐ δεν θα ήθελα να φάω. Θα ήθελα να δω κάτι καινούριο. Δόξα τον Πανάγαθο, υπάρχουν τόσοι ηθοποιοί που θα μπορούσαν να παίξουν αυτόν τον ρόλο. Θα υπάρχουν και τα θετικά, το ότι οι χαρακτήρες οι άλλοι θα βλέπουν το ίδιο πρόσωπο και θα υπάρχουν λίγο ανάμεικτα συναισθήματα. Και ναι, ο Robert Downey Jr. είναι ηθοποιάρα προφανώς και θα μπορεί να δώσει και σε αυτόν τον ρόλο κάτι. Σίγουρα. Αλλά υπάρχουν και άλλες ηθοποιάρες, παιδιά. Δεν είναι μόνο ο Robert Downey Jr. Διάβασα ένας που ήθελε τον Κίλιαν Μέρφι, ας πούμε. σου έχω εδώ κάποιες, ας πούμε, που έχω γράψει εγώ. Ναι. Αν θέλαμε να δούμε μάλλον κάποιον που προϋπάρχει στη Marvel, θα ήθελα να δω, γιατί όχι, να πούμε να μην δούμε τον Willem Dafoe. Ναι, πολύ καλό. Εκπληκτικός κακός θα ήταν. Ναι, μέγας κακός της Marvel. Πολύ δεν καλό. Θα θέλαμε τον Willem Dafoe. Πολύ καλό, ναι. Γιατί να μην δούμε τον Mads Mikkelsen, που ήταν και ο Καϊσίλιος στο Doctor Strange, ο κακός. Mads Mikkelsen. Που προτιμώ δεν τον έχουμε Dafoe, δει ενώ. Ναι, Dafoe θα ήταν εκπληκτικός. Ναι. Πάμε σε καινούριους που έχω γράψει εδώ, μερικούς που σκέφτηκα εγώ. Hugh Laurie. Ο οποίος Hugh Laurie είναι αυτός που παίζει στο Dr. House, τον γιατρό με τη μαγούρα. Ναι, ναι, ο οποίος μοιάζει και αρκετά στον Robert Downey Jr. Είναι και αυτός πολύ κεντρικός χαρακτήρας. Είναι ηθοποιάρα ο άνθρωπος, θα του ταιριάζει απόλυτα αυτός ο ρόλος. Edward Norton, άνετα. Που είναι ο Hulk ο πρώτος. Ναι. Για κακός. Για κακός. Ο Edward Norton είναι ούτως ή άλλως κακός. Βέβαια μπορεί να μην δεχόταν αυτός γιατί είναι περίεργος ο χαρακτήρας. Και τελευταίο έχω βάλει ως πολύ έτσι αμφιλεγόμενο, σαν τελευταίο, τον Eddie Redmayne, ο οποίος είναι αυτός που παίζει στο Fantastic Beasts, ο πρωταγωνιστής. Ο οποίος, σαν κακός, πιστεύω θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Ναι. Δεν κάνει κακός γιατί τον έχει δει μόνο σε ρόλους που κάνει το. Τι ξέρω, η φάτη του δεν μου είναι τόσο. Δεν ξέρω. Κι όμως, ο τύπος είναι χαμελέοντας. Μπορεί. Θα μπορούσε άνετα να αλλάξει σε κακός. Υπάρχουν επιλογές και πιστεύω, μάλιστα. Πιστεύω, αν η Marvel επέλεγε έναν άλλον, θα επέλεγε με πιο πολύ hype, όπως Dafoe, όπως Κίλιαν Μέρφι, ας πούμε, που θα. Ναι. Ήταν για το κοινό. Ναι, γιατί έχει μάθει πλέον η Marvel να μην φτιάχνει αυτή του stars, αλλά να παίρνει έτοιμους. Ναι. Τώρα πια. Παλιότερα. Ναι. Εγώ να ξέρετε, θα ήμουν φαν επιλογή Hugh Laurie για τον Dr. Doom. Όπως πάντα, θέλουμε και τη δική σας άποψη. Έτσι, γράψτε μας κάτω στα σχόλια ποιον ηθοποιό ή ποιους ηθοποιούς θα θέλατε να παίξουν τον Dr. Doom εκτός από τον Robert Downey Jr. Έχεις κάποια να προτείνεις? Είπα, Dafoe και Κίλιαν Μέρφι. Εγώ. Dafoe και Κίλιαν Μέρφι. Τον Κίλιαν Μέρφι δεν θα τον ήθελα να το δω γενικά στη Marvel. Τον έχω για άλλο τύπου. Δεν θα με χαλάει. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, αφού γυρνάνε που γυρνάνε όλοι, μήπως κάποια στιγμή δούμε και τη Scarlett Johansson. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Εγώ το πιστεύω, να ξέρετε. Πάρα πολύ δυνατά κιόλας. Έτσι προς το Secret Wars. Γιατί στο Secret Wars λογικά θα έρθουν πάρα πολύ πίσω. Θα είναι κάμεο. Αυτό θα είναι αυτή η ταινία. Κάμεο. Εγώ ελπίζω, αν γυρίσει, να μην γυρίσει σαν variant Black Widow. Να είναι κάτι άλλο. Κάτι ναι. άλλο. Κάποιο ένα άλλο χαρακτήρα. Ναι. Γιατί θα χαλάσουν όλη τη συγκίνηση και ό,τι χτίστηκε στο Endgame. Με τον Hawkeye θα το χαλάσουν όλο. Μπράβο. Άρα στην ουσία επιβεβαιώνεις ότι φέρνοντας τον Robert Downey Jr. πίσω σε έναν παρόμοιο ρόλο, γιατί παρόμοιος ρόλος είναι. Κακός Iron Man είναι στην αυτό, ουσία. Ναι, αυτό. Ουσιαστικά, παιδιά, είναι ένας Iron Man στον οποίο του πήγαν στραβά τα πράγματα. Ναι. Έχασε μάνα, πατέρα. Είναι ο μόνος που επέζησε από μια καταστροφή που είχε γίνει στον πλανήτη του, αν διάβασε σωστά. Αυτό είναι, ναι, και ναι. Μάλλον ίσως, ρε παιδί μου, στο MCU, γιατί το MCU δεν ακολουθεί το σενάριο των κόμικ, ίσως πάρουν την ιστορία του Tony Stark και τον μετατρέψουν σε έναν Tony Stark, το οποίο όντως η ιστορία αυτή που ξέρουμε του πήγε στραβά. Ξέρω εγώ, του σκοτώθηκε η κόρη, του σκοτώσανε την Pepper. Ναι. Μήπως δεν γνώρισε ποτέ πατέρα να τον καθοδηγήσει σωστά και απλά κληρονόμησε από μικρή ηλικία το Lego. Σε αυτό του πατέρα του και δεν μπόρεσε ποτέ, δεν τον καθοδήγησε κανένας και ή δεν πιάστηκε ποτέ, ας πούμε, όμηρος των τζιχαντιστών εκεί που πιάνεται στο Iron Man 1. Ναι, ναι. Και δεν έγινε ποτέ αυτό. Δεν ξέρω. Σίγουρα σου χαλάει και αυτό τη συγκίνηση του Endgame. Αλλά με τη Scarlett Johansson, άμα γυρίσει σαν Black Widow, ειδικά σαν Black Widow, θα είναι πολύ κακό. Εγώ πιστεύω θα γυρίσει, να ξέρετε. Δεν ξέρω σαν Black Widow θα τη γυρίσουν, αλλά θα τη γυρίσουν σίγουρα. Θα γυρίσουν πολλοί από τους τοπίους. Ναι, σίγουρα θα γυρίσουν κι άλλοι. Πάλι σίγουρα. Καλά που δεν μπορεί να γυρίσει ο Black Panther. Γιατί τη βλέπω τη Marvel να τον γύρναγε και αυτόν. Μην τον γυρίσει τώρα. Μην τον γυρίσει CGI. Πίσω. Όπου φαντάζεσαι. Ναι. Θα φάει πολύ κράξιμο και το ξέρει, οπότε δεν θα το κάνει αυτό. Λοιπόν, πάμε στο Fantastic Four τώρα. Το οποίο πήρε και υπότιτλο από κάτω και λέγεται First Steps. First Steps, η ναι. ταινία. Σκηνοθέτης είναι ο Matt
Sackman. Μου αρέσει πάρα πολύ το design που έχουν. Έχουν ένα έτσι ρέτρο. Πώς να το πούμε τώρα. Futuristic ρέτρο. Σύμβολο και στυλάκι τέτοια. Στυλάκι από τα 60s. Ναι. Έχει έτσι ένα στίξι. Μοιάζει. Φέρνει λίγο σε Fallout η αισθητική. Ναι, όντως. Λόγω το ότι το Fantastic Four είναι πάρα πολύ παλιό. Ναι. Το καλό στην όλη υπόθεση είναι ότι τη μουσική την υπογράφει ο Τζιαντσίνο, αυτός που υπογράφει για το The Batman. Mm. Οπότε εκεί θα πιστεύω θα γίνει καλή δουλειά. Κακός σε αυτή την ταινία είναι ο Γκαλάκτος, το ξέρουμε εδώ και καιρό. Γκαλάκτος, ναι. Πέντρο Πασκάλ ως Reed Richards. Σταματάμε εκεί, θα πάμε να τη δούμε. Mr. Fantastic. Ωραία. Πώς είσαι εσύ με τον Καβίλ? Ναι. Ωραία. Θα πω κι εγώ, φτάνει πια με τον Πέντρο Πασκάλ. Όχι. Ωραία. Τον γουστάρω, τον αγαπάω, τον γουστάρω. Όπου και να παίζει είναι ωραίος, τον συμπαθώ πάρα πολύ, αλλά δεν μπορώ να τον βλέπω πια. Φτάνει. Είναι παντού. Θέλω να το ξαναδώ κι άλλο. Δεν ισχύει τώρα αυτό που λες. Τώρα γίνεσαι τα ίδια σκατά με τους υπόλοιπους. Δεν γίνεται αυτό που λες. Όταν μου λες φτάνει με το Χένρι Καβίλ, θέλω να το βλέπω μάλλον το Χένρι Καβίλ, είναι καλά. Τώρα με τον Πέντρο Πασκάλ, τώρα άμα ανοίξω την πόρτα απ' έξω, τον Πέντρο Πασκάλ. Μιλάμε. Μακάρι. Μακάρι. Πέντρο! Μακάρι να είναι και σε άλλες ταινίες, γιατί είναι καλό το ποιό σε σχέση με τον Χένρι Καβίλ. Έλα, εδώ μιλάμε για καλούς τοπίους τώρα. Ναι, εντάξει, μια χαρά είναι και ο Χένρι Καβίλ. Δεν είναι. Άλλο το μια χαρά και άλλο το τοπιά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω. Βανέσα Κίρμπι ως Σούζαν Στόρμ. Θέλουμε. Ο Τζόζεφ Κουίν. Ναι. Εδώ θα συμφωνήσουμε. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει πάρα πολύ. Τζόζεφ Κουίν ως Τζόνι Στόρμ. Human Torch. Διαφορετικά. Έμπονι Μος Μπάχραχ ή Μπάτσρατ. Ναι, οκ. Okay. Ναι, τέλος πάντων. Ως Μπεν Γκριμ, The Thing δηλαδή. Θα έχει επίσης και Τζούλια Γκάρνερ ως Silver Surfer και ο Ραλφ Άινσον ως Γκαλάκτους. 25 Ιουλίου 2025 η κυκλοφορία του Fantastic Four. Σε ένα χρόνο. Λιγότερο. Λοιπόν, παιδιά, άμα βγει το Fantastic Four και είναι μέτρια ταινία, μην έχετε καμία απολύτως ελπίδα για το Doomsday. Να ξέρετε ότι το Fantastic Four εξαρτάται άμεσα το Doomsday από το Fantastic Four και τον Reed Richards. Ο Dr. Doom και ο Reed Richards είναι οι μεγαλύτεροι εχθροί. Είναι ο ένας ο μεγαλύτερος εχθρός του άλλου. Και θα είναι και στην ταινία η Fantastic Four. Προφανώς. Γι' αυτό και πρώτα βγαίνει αυτή και μετά θα βγει το... Ναι. Το εγώ την περιμένω. Με έχει ενθουσιάσει και λόγω του cast. Με έχει ενθουσιάσει γενικά. Εμένα μου έχει κινήσει την περιέργεια. Αυτό και το ενδιαφέρον. Αυτό. Ναι. Γιατί μου αρέσει το στυλάκι και δεν το μου ξανά ναι, μάλλον ναι. Αυτό το στυλάκι, οπότε θα. Το περιμένω. Αυτό που δεν περιμένω είναι το καινούριο Captain America. Αυτό πήγα να σου πω. Μπράβο. Το Brave New World που εμένα μου άρεσε πιο πολύ το άλλο. Το New World Order που λεγότανε. Όπως και να λέγεται. Τα έχουμε ξαναπεί ότι ο Άντωνι Μακί δεν πείθει τόσο πολύ ως Captain America ή τουλάχιστον δεν έχει πείσει μέχρι τώρα, διότι η σειρά Captain America and the Winter Soldier ήταν από μέτρια έως κακή. Ήταν κακή. Ναι. Απλά. Δηλαδή θα μπορούσαν απλά να του βάλουν την στολή του Captain America και να μας πούνε παιδιά αυτός είναι ο καινούργιος Captain America. Το ίδιο πράγμα ήταν. Καλησπέρα. Και να κάνει έτσι και αυτό. Ναι, ναι, αυτό και να είμαστε κομπλέ. Και να βγει ταινία να μας το επιβεβαιώσει. Βέβαια, η ταινία αυτή μπορεί να μας κινεί το ενδιαφέρον, αλλά έχει Giancarlo Esposito. Καλά, αυτό. Το καλύτερο πράγμα. Το καλύτερο πράγμα. Γι' αυτό τη δούμε βασικά. Ο οποίος, παιδιά, δεν φτάνει που παίζει τον ίδιο ρόλο που παίζει πάντα. Σε αυτή την ταινία έχει και σούπερ δυνάμεις. Είναι και σούπερ δυνατός. Και σας παρακαλώ, σας θερμοπαρακαλώ, σταματήστε να βάζετε γέρους ηθοποιούς τους οποίους έχετε πάρει μόνο για το όνομα, να τους βάζετε να λένε, να μιλάνε για το ρόλο τους, σας παρακαλώ. Διότι φαίνεται, κάνει μπάμπα μακριά ότι οι άνθρωποι είναι άσχετοι με αυτό που παίζουν. Απλά παίζουν το ρόλο που τους δίνουν αξιοπρεπέστατα όπως πρέπει. Αλλά μην τους ρωτάτε, ποιος είναι αγαπημένος σας ήρωας από τη Marvel. Δεν έχω ιδέα. Και ρωτάτε τώρα το Harrison Ford και ο Harrison Ford τώρα τους κοιτάει σαν. Άσε με τώρα να πάμε σπίτι μας. Ο Spider-Man. Άσε μας τώρα να πούμε να πάμε σπίτι μας να τελειώνουμε. Να βάλουμε τις παντόφλες μας να αράξουμε να δούμε γιατί. Να πάρουμε τα λεφτά μας. Άσε μας τώρα. Μου κάτσε τώρα και μου ρωτάτε το Harrison Ford πώς του φαίνεται για να μιλήσει για την ταινία. Είναι cringe, παιδιά. Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Φεβρουάριο του 25 βγαίνει. Φεβρουάριο του 25. Είναι αρκετά κοντά. Είναι αρκετά κοντά, ναι. Περιμένουμε να δούμε τον Εσποζίτο, δεν περιμένουμε τίποτα άλλο. Περιμένουμε γιατί έχει και Red Hulk η ταινία μέσα. Έχει και Red Hulk που Θάντος... καλά ξενέρωσα στο τρέιλερ που το λέει στο Μακί ένας. Δεν ξέρω, ο Χάρισον Φόρντ νομίζω το είπε. Ναι. Δεν είσαι ο Στίβ Ρότζερς. Του κάνει. Ναι, και λέει: Έχεις δίκιο, δεν είμαι. Και του λέει: ναι. Δεν είμαι. Και μετά εμφανίζεται ως Falcon Captain America. Captain ναι. Falcon America. Γιατί να φέρετε το Steve Rogers ξανά, να μου πεις είναι εντάξει ο επόμενος Captain America που του είχε δώσει την ασπίδα. Αλλά τώρα πολύ κρίνει. Είναι στα κόμικ, είναι έτσι στα κόμικ. Αλλά τέλος πάντων. Εμένα δεν με ενοχλεί, ρε παιδί μου. Ο ηθοποιός είναι εκπληκτικός. Ναι, και εμένα τον συμπαθώ. Τον συμπαθώ πάρα και πολύ. Και, εγώ. Και σε άλλες ταινίες που τον έχουμε δει είναι φοβερός. Ναι. Μας πειράζει σεναριακά. Ότι δεν του το έχουν δώσει να το αξίζει. Δεν μας το έχουν περάσει, δεν το έχουν πουλήσει στον κόσμο ότι αυτός αξίζει να είναι ο επόμενος Captain America. Ο Falcon, ο παλιός, ήταν ένας χαρακτήρας. Ένα.
Ναι, αλλά με πολύ λίγο χρόνο γενικά στην οθόνη. Ναι. Και δεν ήταν τόσο σημαντικό. Οπότε ήταν δευτερεύοντα χαρακτήρα. Συμπληρωματικό. Πολύ ξαφνικό έγινε όλο αυτό το πάρει την ασπίδα ή ο επόμενο Captain America. Ναι, αυτό. Γίνεται από τα κόμικ, το πήραν από τα κόμικ, αλλά θα έπρεπε να έχει γίνει σωστά. Αυτό λέμε. Ναι. Δεν έχει γίνει σωστά. Τώρα. Μπορεί η Marvel για μένα να το έχει λούσει μέχρι τώρα και επικοινωνιακά, διότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο τόσο και να νομίζουν. Τι θα πεις τώρα. Αλλά η DC, παρόλα αυτά, άλλαξε λογότυπο εμπρός πίσω, παιδιά. Είναι ποποτική η DC και λέει εμπρός πίσω. Άλλαξε λογότυπο, πήρε το παλιό. Επανέφερε το παλιό λογότυπο της DC, το ωραίο, το original. Το παλιό, ναι. Το ωραίο, το τέτοιο, θα το βάλω να το βλέπετε εδώ. Που με αυτό γνώρισε τις δόξες της η DC σε κόμικ και τα συναφή και παρουσίασε στο Comic Con τη σειρά Penguin ένα ακόμη τρέιλερ, γιατί έχουμε δει ήδη ένα, με τον Colin Farrell στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ένα project, είναι σειρά καταρχάς να πούμε, ένα project το οποίο δεν ξέρω και εσύ έχεις αυτά τα ίδια συναισθήματα, αλλά είναι λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα και το θέλω και δεν το θέλω. Άκου. Και μ' αρέσει και δεν μ' αρέσει. Πριν το τρέιλερ, εγώ την περίμενα για, λόγω του σκηνοθέτη και λόγω του The Batman που μ' άρεσε πάρα πολύ. Πιστευόμαστε, Matt Reeves. Ναι. Μετά θα έχει τρέιλερ, και Batman. Θα έχει και Batman. Θα έχει Pattinson, το έχουν πει. Θα έχει εμφάνιση Pattinson. Εντάξει, δεν θα είναι προφανώς γιατί είναι για Penguin η σειρά. Αλλά θα έχει και δεν γίνεται να μην εμφανιστεί. Έχει Gang War θα είναι στην ουσία η σειρά. Δεν θα έχει εμφάνιση Pattinson. Δεν πρέπει λίγο πιο πολύ. Ναι, θα έχει. Αλλά αυτό που εγώ αν θυμάμαι να πω... καλά, τώρα διορθώστε με στα σχόλια, αλλά εγώ έχω ακούσει ότι θα έχει. Δεν το έχω δει κάπου αυτό. Κανονικότατα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μετά το τρέιλερ ξενέρωσα λίγο. Δεν μου άρεσε καθόλου το τρέιλερ. Έχει η Σοφία Φαλκόν που επιστρέφει και φαίνεται να είναι πολύ κακή και πολύ δυνατή. Στο σύμπαν αυτή. Αυτή που ήταν στο Asylum και δραπέτευσε. Μπράβο, ναι. Που λέει το τρέιλερ. Ναι. Ναι. Και φαίνεται να είναι πολύ δυνατή. Σίγουρα θα την περιμένουμε και θα τη δούμε με τη μία, αλλά είναι λίγο ανάμεικτα όπως είπες. Κοιτάξτε, το σύμπαν του The Batman δεν χάνει. Ναι, σίγουρα. Είναι άχαστο. Ναι. Εκεί παίζουμε σίγουρα μπαλάρα. Ναι. Το άλλο είναι ερωτηματικό ακόμα, επειδή δεν έχουμε ακόμη καν γνωριστεί με το καινούριο DCU, το οποίο θα ξεκινήσει με την ταινία Superman του James Gunn. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι η DC φαίνεται να μην ντρέπεται για αυτό το υλικό που έχει στα χέρια της. Φαίνεται να σέβεται το ότι αυτό το υλικό είναι από κόμικ, παιδικό, με τη χαζομάρα του... Με όλο αυτό το πράγμα, το πακέτο το οποίο συνοδεύει, ρε παιδί μου, αυτό το είδος. Και σου λέει: θα στο κεράσω όλο όπως πρέπει, δεν τον ντρέπομαι. Και ας κράζουν τη στολή του Άιου Σούπερμαν. Πάρ το όπως είναι, πάρ το με βρακή απ' έξω. Ναι. Πάρ το με το παλιό έτσι σήμα. Πρέπει. Πάρ τα όλα. Δεν ξέρω εάν αυτό θα έχει και ουσία, γιατί πάνω απ' όλα αυτό πρέπει να έχει και ουσία. Να μου το φέρουν δηλαδή, αλλά να έρθει με ουσία. Να είναι καλές ταινίες αυτές που θα δούμε. Καλές comic book ταινίες, για να το λέω. Με σωστό τρόπο, γιατί μπορεί απλά να είναι επίκληση στο συναίσθημα και επίκληση στην νοσταλγία, ναι. Έτσι. Και απλά να γίνουν όλα αυτά, απλά για να γίνουν και να βγουν και να βγάλουν ταινίες κουράδες. Κανένας δεν ξέρει. Θα δούμε. Ημερομηνίες έχουν βγει. Δεν νομίζω. Χρονιά. Από του χρόνου ξεκινάει, από το 25 ξεκινάει σίγουρα. Το DCU. Ναι, σίγουρα. 2025 με πρώτη ταινία να είναι το Superman. Ναι. Το οποίο λεγόταν Superman Legacy και νομίζω πλέον δεν λέγεται Superman Legacy. Λέγεται Superman. Τι θα γίνει με τους τίτλους. Λέγεται Superman Σκέτο. Ναι. Α, ναι. Λοιπόν, πάμε στο αγαπημένο μας project. Πριν πάμε σε οτιδήποτε άλλο, όχι παρένθεση, πριν πάμε σε αυτό να πούμε ότι το Dune 3 έχει ημερομηνία πλέον κυκλοφορίας, έτσι. Το Dune 3 θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 18 Δεκεμβρίου του 2026. Του χρόνου τα Χριστούγεννα. Ωραία, όχι ωραία. Αυτά τα Χριστούγεννα, τα επόμενα Χριστούγεννα. Ναι. Θα κάνουμε Χριστούγεννα όπως πρέπει. Εάν και στηρίζεται στο τρίτο βιβλίο Dune, το οποίο είναι και το χειρότερο, ξέρω. Μην αγχώνεσαι. Αλλά είναι ο Βιλνιέβ ο φίλος μας από πίσω. Μην αγχώνεσαι. Που εντάξει. Εγώ τον έχω κάνει για όλο τον Βιλνιέβ, για να σου πω την αλήθεια. Αυτό, παιδιά, το αγαπημένο μας project, το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς να δούμε το κατάλαβα πρώτο τρέιλερ. Κατάλαβα από τον ύπνο που έκανες. Από τον ύπνο. Το κατάλαβα. Είναι το Rings of Power, η δεύτερη σεζόν, την οποία την περίμενε, παιδιά, κόσμος και κοσμάκης. Ναι, ναι. Όλοι ήμασταν πάνω από τις τηλεοράσεις και ήδη έχουμε πατήσει πώς το Prime. Πώς περιμένουμε το Stranger Things on 5, έτσι. Ναι. Ήδη, παιδιά, έχουμε πατήσει το Prime και περιμένουμε στο Amazon Prime. Έτσι. Και πατάμε συνεχώς ανανέωση να δούμε πότε θα βγει η δεύτερη σεζόν του Rings of Power. Γιατί η πρώτη σεζόν, παιδιά, μιλάμε. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Έτσι. Όχι. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό. Μείναμε με το στόμα ανοιχτό και σαλάκι να τρέχει. Αυτό. Μην τα κάνεις έτσι, γιατί κάποιοι δεν μας βλέπουν από το με εικόνα, μόνο ακούνε. Οπότε, βγήκε η δεύτερη σεζόν, το τρέιλερ της δεύτερης σεζόν. Ναι. Και μπορώ να πω, ρε παιδιά, πραγματικά κάθε φορά που θα δω τρέιλερ και από την πρώτη σεζόν που το βλέπα, δεν ήξερα τότε, τώρα ξέρω. Ναι. Το βλέπεις και λες, πόσο κρίμα, ρε φίλε. Λες τι επικό σειρά, τι σειρά είναι αυτή. Παιδιά, είναι σαν να έχεις πάρει για σεφ, ξέρω εγώ,
Πες αγκαλό σεφ. Gordon Ramsay είναι σεφ. Τον Gordon Ramsay, μπράβο. Ναι. Και να του έχει δώσει να σου φτιάξει φασολάδα. Φακή. Φακή. Και αυτό προσπαθεί να τη φτιάξει φακή, τη φέρνει την από κάνει εδώ, τέλεια, αλλά είναι φακή. Αυτό είναι. Πραγματικά είναι πολύ κρίμα γιατί παιδιά, τα σκηνικά, τα κοστούμια, η ατμόσφαιρα, τα CGI ναι, ναι. που βλέπει. Εντάξει, είχαμε πει και τον budget ότι ήταν, είναι ίσως η πιο ακριβοπληρωμένη όχι, σειρά. Είναι η πιο ακριβοπληρωμένη σειρά είναι. Όλων των εποχών. Είναι, ναι. Αλλά ρε παιδιά, γιατί τόσο κακό cast. Είδα ξανά το τρέιλερ. Πολύ κακό cast. Και θυμήθηκα, πολύ κακό cast. Θυμήθηκα παιδιά το cast και τις φάτσες που έχουν διαλέξει. Ναι, και είναι ναι. Θέλω να πατήσω σφαλιάρα σε όλους. Ειλικρινά. Ειδικά ναι. αυτόν τον τύπο που είναι σαν ζωντανό σήμα του Ολυμπιακού. Που είναι αυτό έτσι είναι. Με, το, με τη Δάφνη από πάνω. Παιδιά, είναι σαν ζωντανό σήμα του Ολυμπιακού. Σχέδικα. Πραγματικά τον βλέπω και γέλα. Με το που τον έδειξε το τρέιλερ, πέθανα στα γέλια. Ναι, ναι, και δεν, τον είχα ξεχάσει. Το θυμήθηκα που το λέγαμε αν, τότε. Αν είναι δυνατόν, ρε παιδιά. Αν είναι δυνατόν. Και όχι μόνο αυτό, έτσι. Είναι πολλά τώρα. Εντάξει. Θα το δούμε. Προφανώς θα το δούμε γιατί. Φαίνεται, επειδή μου, να γίνεται χαμός ναι. στο τρέιλερ τουλάχιστον. Ας είναι λίγο βελτιωμένο το σενάριο, να μην κοιμηθούμε. Δεν έχω ελπίδα. Βέβαια, φαίνεται ότι πηγαίνει σε πιο aggressive μονοπάτια της ιστορίας. Έχουμε Sauron. Sauron, ναι. Στην ουσία η πρώτη σεζόν ήταν η δημιουργία ή μάλλον η αποκάλυψη ναι. του Sauron. Τώρα που έχουμε Sauron... Ας δούμε, μήπως αλλάξει κάτι. Ναι. Και όχι από εκεί 6,9. Πιστεύω, καλά. Πιστεύω ότι θα είναι καλύτερη. Το 6,9 στο IMDb για μένα είναι πολύ άδικο για μένα. Αλλά λέγεται Lord of the Rings, οπότε τώρα κουβαλάει. Ναι, κουβαλάει Legacy για τις ταινίες τώρα. Είναι πολύ επιτυχημένες ταινίες γι' αυτό. Ναι, γι' αυτό. Και το έχουν καταρακώσει. Δεν συμφωνώ εντάξει, με αυτό. Είναι, είναι του 7 είναι η σειρά, Αντρέα. Σεναριακά είναι θα για ύπνο. Θα μπορούσε να έχει 7,5. Σεναριακά είναι για ύπνο. Δεν είναι. Έχω δει πολύ χειρότερα πράγματα που έχουν 8. Εντάξει τώρα. Ακόμα περιμέναμε. Ποιος είναι αυτός, ρε παιδιά, λέγαμε. Για, δε, ναι, για ναι. τρία επεισόδια, τέσσερα, πέντε. Ισχύει. Για να... και τελικά δεν είπαν και ποτέ ότι είναι ο Γκάνταλφ. Ποτέ. Είπαν απλά, είπε μια φράση που την είχε πει ο Γκάνταλφ ναι. και αυτά. Ναι. Ότι και καλά, σαν να σου λέει ότι. Α, ξέρω ότι έχεις δει τις ταινίες. Αφού δεν είσαι από τις ταινίες ναι. μαζί. Δεν είσαι στο ίδιο σύμπαν. Δεν ακολουθείς τις ταινίες. Γιατί το κάνεις αυτό. Στην ουσία σου λέει, σαν να σου υπονοούσε ότι αυτός είναι ο Γκάνταλφ χωρίς να το πει. Δεν το είπε ποτέ. Μήπως ότι και καλά έχεις διαβάσει το βιβλίο. Επειδή είναι από βιβλίο. Όχι, είναι σειρά. Πρέπει, ναι, αυτή, πρέπει να αυτή να τα εξηγεί όλα κανονικά. Ναι, το κανονικό αυτό είναι. Ναι, πολύ βαρετό. Πολύ βαρετό το σημείο ναι, με τα Hobbit, τα περίεργα αυτά, τα Hobbit. Δεν μου αρέσει το cast και στα Hobbit καθόλου. Πω, στους νάνους ακόμα. Ναι. Τέλος πάντων, θα το δούμε και ελπίζουμε η δεύτερη σεζόν να μας κάνει να το συμπαθήσουμε. Να πούμε ότι έρχεται καινούργια ταινία Hellboy. Ναι. The Crooked Man. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Πολύ horror μου φαίνεται εμένα. Όχι πολύ, είναι horror καρα horror. Ναι. Horror super hero film. Οπότε την περιμένω αρκετά αυτή. Βέβαια, αν και δεν έχω δει τα παλιότερα εγώ. Βέβαια ο Brian Taylor που το σκηνοθετεί δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να... Τώρα θα να αναδείξει. Και έχουμε και την animated ταινία των Transformers ναι. 1 που τοποθετείται όταν ακόμη ο Optimus Prime και ο Megatron ήταν φιλαράκια και τελειώνει νομίζω όταν όλο αυτό ανατρέπεται όπως είδαμε στο trailer, δεν κάνω spoiler εγώ κάτι. Και παιδιά αυτά τα πολύ σημαντικά. Η ταινία Borderlands. Α, θα την ξέχναγα, πώς το ξέχασα. Εμένα μου άρεσε αυτό το trailer. Μπράβο. Το μόνο που μου άρεσε. Παιδιά, η ταινία Borderlands το πολύ να έχει 5,5 βαθμολογία στο IMDb. Έλα, γιατί. Όχι. Λοιπόν, περίμενε γιατί δεν θυμάμαι το cast. Θα για σου πες. Νομίζω Kevin Hart. Ναι. Ωραία, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Kevin Hart. Έχει το πολύ 6 η ταινία στο IMDb με το που βγει, να ξέρετε. Είναι ο Kevin Hart. Δεν κερδίζεις με Kevin Hart, πάντα χάνεις. Για κάποιο λόγο, όταν παίρνουν τον Kevin Hart και του πούνε έλα, θα παίξει ταινία και πει ναι, αυτομάτως από 10 που έχει ταινία πέφτει το 6. Από μόνη της. Γιατί έτσι. Γιατί ο τύπος παίζει μόνο σε βλαμμένες ταινίες. Αν παίξει μια καλή. Δεν είδα κάτι να πω. Εγώ πιστεύω. Πες εσύ τι σου άρεσε καλύτερα για να μην πω. Μου άρεσε ότι για κάποιο λόγο μου θύμισε λίγο το Mad Max σε. Όχι το Mad Max. Άκου. Μου θύμισε λίγο. Το Mad Max σε... Πώς θα σου το πω τώρα. Στο Luna Park. Πιο καρτουνίστικο. Αυτό, στο Luna Park. Το Mad Max στο Luna Park μου θυμίζει. Δεν μου άρεσε η αισθητική του καθόλου. Δεν προδικάζει. Μπορεί να είναι ωραίο, ρε παιδιά. Εντάξει. Εγώ θα ήθελα λίγο τα γραφικά αυτά, τα ιδιαίτερα, τα δικά του που έχει, να έχει... θυμίζει λίγο κάπως η εικόνα. Δεν ξέρω πώς θα το κάνανε αυτό. Θα το ήθελα. Δεν είδα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, να πω ότι... Για να δούμε. Ωραίο, δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Πάμε να το δούμε. Να γουστάρουμε. Δεν είδα κάτι τέτοιο. Μου αρέσει που είδα μόνο Kate Blanchett στην όλη φάση. Να, ναι, και η Kate Blanchett. Ναι, την ξέχασα. Αλλά παιδιά, με το που είδα τον Kevin Hart, λέω γιατί. Για ποιο λόγο. Και ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής, έτσι. Ο πρωταγωνιστής. Δεν ξέρω. Άντε το πολύ εγώ λέω θα να είναι fan του Watch αυτό. Δηλαδή. Αγγελάκι. 7. 6,9. Εντάξει. Μακάρι, όλοι το θέλουμε.
Όλοι το θέλουμε. Ναι. Και όλοι θέλουμε επίσης, εκτός από αυτό, να είναι και ωραίες οι ταινίες της Marvel οι επόμενες και να είναι και ο Robert Downey Jr. ωραία. Γιατί, κακά τα ψέματα, αυτή τη στιγμή βλέπουμε το σύμπαν το οποίο κατάφερε να μην βγάλει καλό τον Christian Bale. Δεν τα ξεχνάμε αυτά. Πλάκα, πλάκα. Τώρα που το σκέφτομαι, τι χαιρόμαστε. Παιδιά, βλέπουμε το σύμπαν. Τώρα μην μου χαίρεστε για τον Robert Downey Jr. Όντως. Ζούμε. Βλέπουμε το σύμπαν το οποίο κατάφερε να βγάλει κακό τον Christian Bale. Δεν έχει να κάνει με τον ηθοποιό. Έχει να κάνει με αυτό που του δίνουν. Εάν δεν τους δώσεις καλό υλικό, δεν πρόκειται να σου κάνουν και τίποτα. Είδατε και το Βενέδικτο. Καλά, που έπαιξε μια σειρά του Netflix τώρα. Τι πήγε άπατη, γιατί ήταν από μέτρια προς κακή. Δηλαδή, το να μου φέρεις απλά. Και ο Tom Cruise παίζει σε μόνο καλές ταινίες. Ναι, έχει παίξει και σε λίγο. Αλλά γι' αυτό σας λέω ότι όλο αυτό ήταν μια κίνηση απελπισίας της Marvel. Αλλά ελπίζουμε για τα καλύτερα. Πάντως, ό,τι και να γίνει. Θα τα δούμε σίγουρα. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα ανοίξουμε την κάμερα. Θα βάλουμε τα μικροφωνάκια μας. Θα κράξουμε τη Marvel. Μπράβο, για να τα πούμε. Λοιπόν, το καλοκαιράκι να πω τώρα τον Αύγουστο θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, ρε παιδί μου. Θα βγουν επεισοδιάκια, εννοείται, θα βγουν. Αλλά επειδή πρέπει να ολοκληρώσουμε εδώ το στούντιο, θα τραβήξουμε και μια ωραία βλογκάρα. Εδώ ο Αντρέας θα επιμεληθεί του πράγματος. Να... Θα τρέμει η κάμερα. Ναι, αυτό τα ξέρετε, τα γνωστά. Για να κάνουμε ένα πολύ ωραίο βλογκάκι για την ολοκλήρωση εδώ του στούντιο, για το τι έχουμε φτιάξει, τι γίνεται εδώ πέρα, πώς θα γίνει την επόμενη σεζόν. Για να έτσι ένα ωραίο χαλαρό καλοκαιρινό βιντεάκι να περάσουμε όμορφα. Από εσάς τα βίντεο αυτά, ναι, εμείς τα λέμε θα εδώ πέρα. Θα έρθει κανένα top 5 τώρα, το top 10, τι κάνουμε. Ναι, μωρέ, έτσι χαλαρά, ωραία, καλοκαιρινά, όπως ξέρουμε εμείς να κάνουμε πάντα. Θέλουμε όπως πάντα την άποψή σας για ό,τι συζητήσαμε εδώ πέρα. Για το hot θέμα, ούτως ή άλλως από μόνοι σας θα κάτσετε από κάτω να μας πείτε αν συμφωνείτε ή όχι με την επιλογή του Robert Downey Jr. ως του μέγα κακού της μελλοντικής Marvel. Καλό Αύγουστο να έχετε, καλό καλοκαιράκι, να περάσετε όσο όμορφα μπορείτε και να μην πάτε διακοπές, μην κολώνετε. Μπορείτε και μέσα στο σπίτι να ράξετε και να περάσετε ωραία και να γουστάρετε. Καλή παρέα να έχετε και όπου και να είσαστε. Εμείς θα μπορέσουμε να σας κρατήσουμε παρέα, όμως όπως μπορούμε θα είμαστε εδώ και θα τα λέμε. Αυτά, ακολουθήστε το κανάλι σε Instagram και TikTok για να βλέπετε και άλλα πραγματάκια και ειδησούλες και έξτρα βιντεάκια, έξτρα υλικό. Όπως πάντα, να πούμε ότι σε όποιον αρέσει αυτό που είδε εδώ πέρα, εκτός από podcast, κάνουμε και άλλα πολύ όμορφα πραγματάκια, πολλά πραγματάκια. Οπότε πατήστε το κουμπί της εγγραφής για να μην χάσετε τα μελλοντικά βίντεο. Και προφανώς προπάντων τον Αντρέα, έτσι. Πιθάνε τον Αντρέα. Και να πω και ένα ευχαριστώ ξεχωριστό τρόπο προς το τέλος στους σκληροπυρηνικούς, τον Αντρέα, ναι, και στους σκληροπυρηνικούς, στα μέλη του καναλιού, έτσι, που στηρίζουν έμπραχτα ό,τι γίνεται εδώ πέρα, τη φάση μας. Και εμείς τώρα και καλά θα κλείσουμε τέτοια, αλλά θα βάλω τον Αντρέα να το έχω για δουλειά. Πάμε να βάψουμε. Πολύ μου έχει κάτσει να πούμε. Δεν έχει. Έλα.